Καλό σας μεσημέρι. Έξω από τις τάξεις τους, ουσιαστικά έμειναν για 4 διδακτικές περιόδους οι μαθητές ηλικίων και τεχνικών σχολών σήμερα, ως ένδειξη διαμαρτυρίας για τις εξετάσεις τετραμήνων, 2 εβδομάδες νικήτα πριν από την έναρξη του θεσμού. Οι μαθητές συγκεντρώθηκαν στις σχολικές αυλές, ενώ οι κεντρικά μαθητικά συμβούλια, κατά τη διάρκεια της αποχής, πραγματοποίησαν γενικές συνελεύσεις και ενέκριναν ψήφισμα ενάντια στις εξετάσεις. Το ψήφισμα, η ΠΣΕΜ, ζητά την άμεση κατάργηση των εξετάσεων και την αξιολόγηση των μαθητών μέσω των διαγωνισμάτων, αλλά και εναλλακτικών τρόπων αξιολόγησης. Καλούν τον Υπουργό Παιδείας, έστω και την Ιστάτη, να πάρει τροποποιητικό νομοσχέδιο στη Βουλή που θα ακυρώνει την εφαρμογή των εξετάσεων ανά τετράμινο και να αρχίσει, όπως γράφεται στο ψήφισμα, διάλογος για το ζήτημα αξιολόγησης του μαθητή. Τώρα, σε δηλώσει στο πρόεδρο τη ΣΕΜ, Γιάννη Λαπίθιο, ανέφερε πω σήμερα οι μαθητέ ψήφισαν τι απειλέ από το Υπουργείο Παιδεία. Το Υπουργείο ανέφερε πω προσπάθησε να τρομοκρατήσει του μαθητέ για να μην βγουν έξω και να διαμαρτυρηθούν. Οι μαθητέ, είπε, έστειλαν σήμερα ένα ηχηρό μήνυμα ενάντια στι εξετάσει ανά τετράμινο. Νικήτα. Έχουμε και τι σχετικέ δηλώσει να τι παρακολουθήσουμε. Στέλνοντα ένα ηχηρό μήνυμα προ το Υπουργείο Παιδεία όλοι οι συμμαθητέ μα, πως θα συνεχίσουν τον αγώνα ενάντια στις εξετάσεις ανά τετράμινο και δεν δέχονται, δεν συμβιβάζονται με αυτό το αντιμαθητικό μέτρο που λέγεται εξετάσεις ανά τετράμινο και θα συνεχίσουν μαζικά στον αγώνα. Έχει ψηφιστεί τώρα ομόφωνα σχεδόν σε όλα τα σχολεία της Κύπρου. Η συντριπτική πλειοψηφία, όπως έχω πληροφορηθεί, εγκρίναν το ψήφισμα της ΨΕΜ που είναι ενάντια στο εξετάσεις ανά τετράμινο και μας εξουσιοδοτεί για να συνεχίσουν σε πιο δυναμικά μέτρα. Σαν άτομο τρίτης τάξης λυκείου, μπορώ να πω ότι οι εξετάσεις είναι ένα πολλά χωτικό πράγμα για κάθε μαθητή και ειδικά από τη στιγμή που να έχουν να κάνουν δύο εξετάσεις ανά τετράμινο, να αυξηθούν κατά πολλά οι ψυχολογικές τους ανάγκες, να χρειάζονται πολύ ψυχολογική υποστήριξη. Και επίσης οι καθηγητές δεν προλαβαίνουν να βγάλουν την ύλη τους, οπότε ας θα μείνει τούτο το πράγμα, πρέπει να γίνει κάτι με την ύλη, να μειωθεί η ύλη επειδή είναι παράλογα τούτα τα πράγματα. Το σύστημα δεν μπορεί να λειτουργήσει σωστά. Έχουμε καθημερινώς 20 λεπτά, 40 λεπτά διαγωνίσματα, τα οποία δεν βολεύουν ώστε να βγει το πρόγραμμα. Η ύλη είναι πιο πολύ και δεν προλαβαίνουμε να ανασάνουμε. Δεν έχουμε χρόνο για πράγματα που έχουν σημασία, σημαντική σημασία. Έχουμε μια μαζική πλέον απεργία, η οποία είναι για το καλό, για να δείξουμε ότι είμαστε κατά αυτής της εξέτασης.